Γιώργος Πουρσανίδης, ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης και ο διαιτητής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ. Πέτρος Παπαπέτρου πετάει την μπάλα στον αέρα. Ο φαλ νικητής στην πρώτη διεκδίκηση και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίδεση στο μάτς. Γκόκαπ για το Βεζένκοφ. Ένα βήμα στο πλάι και αμέσως η εκτέλεση για εύστοχο σουτ τριών πόντων. Γκίκας, Κακλαμανάκης έχει μισμάτς αλλά τον σταματάει εντυπωσιακά ο φαλ. Πρώτο μπλοκ για τον Γάλλο σέντερ. Γκόκαπ. Πλάγιο πικερό με τον Βεζένκοφ. Βρίσκει ανοιχτή διάβαση. Πάσα για τον φαλ και καλάθι για τον Ολυμπιακό. 5-0. Έχουμε παίξει περίπου 90 δευτερόλεπτα και κάτι παραπάνω. Νίκο. Σύγχρεμος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βλέποντας τον Ολυμπιακό να έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και έχουμε το πρώτο καλάθι για τον Προμηθέα. Γκόκαπ. Παπα-Νικολάου περνάει την άμυνα. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Πολύ όμορφη κίνηση και 7-5 για τον Ολυμπιακό. 7-5. Γκόκαπ συνεργάζεται με τον φαλ. Γκόκαπ, ωραία προσποίηση. Γυρίζει με ταμπλό. Σκοράρι. Γιάνγκ πάνω στην άμυνα του Βεζένκοφ. Δεν ήταν καλό το σουτ. Και ο Ολυμπιακός στον ευθυδιασμό εκμεταλλεύεται εδώ την αμυντική ανισορροπία του Προμηθέα. Κίκας. Υψώνει για ένα φοβερό κάρφωμα με το ένα χέρι από τον Τρέβι Σίμψον. Καταπληκτική φάση με το ένα χέρι. 11-7. Κουλμπόκα, πασάρι στον Κακλαμανάκη, αυτός στο πλάι για νέο ελεύθερο σουτ. Γκόκαπ, πικερόλ με τον φαλ. Γκόκαπ, πάσα χαμηλά στο Βεζένκοφ. Έδωσε το σκρίνο Κακλαμανάκης, Γκίκας υψώνει, Κακλαμανάκης καρφώνει. Πολύ ωραίες συνεργασίες από τους παίκτες του Προμηθέα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο ο Γιάνγκ που εδώ χέρι-χέρι παίρνει την μπάλα από τον Κακλαμανάκη και εκτελεί αλλά είναι άστοχος. Μακρινό rebound του Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό που πάει στον ευθυνδιασμό. Σε δεύτερο χρόνο ο Βεζένκοφ για τρεις. Κουλμπόκα με ταμπλό μάλιστα. 16-15, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Αλλάζει με τον Κακλαμανάκη. Γιάνγκ με τον Γκόκαπ τώρα, τον πέρασε. Γιάνγκ ορμάει ο φαλ να τον σταματήσει ψηλά. Έκλεισε το οπτικό πεδίο του Γιάνγκ. Αστόχησε αυτός και ο Ολυμπιακός στο transition, στη γρήγορη μετάβαση. Από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Κάουαν Τζούνιορ πέρσι στον Άρη. Φέτος στον Προμηθέα έχει έρθει από τον πάγκο στο παιχνίδι. Βεζένκοφ με ωραία κίνηση. 2 έχει ο Προμηθέας που επανέφερε ο Ολυμπιακός με το walk-up και το εύκολο κάρφωμα έρχεται από τον Μπολομπόη. Τσαϊρέλης χέρι-χέρι για τον Μουράτο. Σκρίν από τον Κοντίτ, αδύνατη πλευρά. Κάουαν οπλίζει, εκτελεί και ευστοχή από το πλάι. Ωραία σκαστή πάσα, πάει για ένα φοβερό κάρφωμα ο Κοντίτ αλλά του δίνει ένα καταπληκτικό αυτοκρατορικό στόπο Μπολομπόη. Σλούκας, pick and roll με τον Μπολομπόη. Σλούκας προσποιείται ότι θα πασάρει, εκτελεί για δύο. Με τρίπλα πίσω από την πλάτη, κερδίζει τα δύο μέτρα για να περάσει το κέντρο και αφήνει για τον Κέιναν. Αυτό σκαστή πάσα για τον Μπολομπόη που πάει να καρφώσει αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ήθελε να βγάλει μια πολύ εντυπωσιακή φάση εδώ. Κάουαν αντίθετα από το screen του Κοντίτ. Αδύνατη πλευρά επιλέγει Γιάνγκ. Άλλη μια πάσα. Κάουαν για τρεις μέσα. Πάλι πικερόλ με τον Μπολομπόη. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Μακίσικ με ένα running floater. Κλείνεται. Σλούκας η επιπλέον πάσα. Κέιναν. Άλλη μια Μπολομπόη. Η τελευταία πάσα για το Μακίσικ που όμως αφύλακτος θα αστοχίσει σε σου τριών πόντων. 32-24. Γιάνγκ στον ευθυνδιασμό μέχρι το lay-up. Ο Μπολομπόη χέρι-χέρι θα του ξαναδώσει την μπάλα. Σλούκας από μέση απόσταση εκτελεί με το αριστερό. Κάουαν pick and roll με τον Κοντίτ. Στέκεται, εκτελεί για τρεις, άστοχος. Εύκολο rebound του Πίτερς. Σλούκας δεν είχε πάσα στον ευθυνδιασμό. Πίτερς σε δεύτερο χρόνο, ανάποδο lay-up, καταπληκτική ενέργεια. 38-27, ο Ολυμπιακός πηγαίνει την διαφορά σε διψήφιο αριθμό και υποχρεώνει τον Μάκη Γιατρά
να καλέσει time out. Σε πρώτο χρόνο δεν είχε πάσα ο Σλούκας, έδωσε στον Πίτερς, που εδώ βλέπετε πως περνάει όμορφα το σώμα του κάτω από το σώμα του Κοντίτ και με το ανάποδο lay-up σκοράρι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στην κατάληξη του pick and roll και με ωραία καρφώματα, ωραία τελειώματα του Προμηθέα. Ενώ εδώ το μακρινό rebound του Μακίσικ δίνει εύκολο κάρφωμα. Κάουαν, pick and roll με τον Κοντίτ. Αλλάζει πάλι ο Ολυμπιακός. Βγήκε ο Μπολομπόη αυτή τη φορά. Αδύνατη πλευρά και τρίποντο από τον Κουλμπόκα για τον Προμηθέα. Κέιναν. Θα σουτάρει από την κορφή για τρεις. 43-30. Αιζέια Κέιναν. Εδώ. Μένει στην κόρυφη της επίθεσης. Διαφορά πάνω από τους 10. Γκίκας με τον Μπολομπόη. Δεν πέρασε η πάσα του στη γωνία. Έκλεψε ο Γόκαπ και πάει στον ευθυδιασμό. Μπολομπόη σταμάτησε και κάρφωσε. Απέφυγε τα βήματα. Πάτησε γερά. Κάρφωσε με τα δύο χέρια. Ξανά εδώ. Βάζει την μπάλα στο παρκέ. Αποφεύγει τα βήματα και καρφώνει. Φαλ. Πίτερς. Βεζένκοφ και τελικά Γόκαπ. Ολυμπιακός υπερέχει σε ύψος, κυριαρχεί στα rebound. Πίτερς τώρα δεν θα λαθέψει πίσω από τα 6.75 Ολυμπιακός στο συν 19. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιώργη. Έξω φρενών ο Μάκης Γιατράς. Οι φωνές του ακούστηκαν μέχρι την κερκίδα παρά την μουσική στη διάρκεια του time out. Ενώ τώρα ο Σίμονς... Άλλο ένα μακρινό σουτ. Γιάνγκ. Μετά το screen αστόχησε. Ο Τσαερέλης δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Σλούκας. Πίτερς. Ο Πλίζη εκτελεί, είναι άστοχος. Γκίκας. Ο Φαλ πάει να μπει μπροστά στην μπάλα, μπροστά στον Γκίκα. Γκίκα στην επαναφορά. Κάουαν. Κακραμανάκης, χέρι-χέρι για τον Γκίκα. Αυτός εκτελεί για τρεις. Άστοχος. Ο Γόκαπ στο rebound. Αμέσως η πάσα για τον Βεζένκοφ. Γόκαπ. Ξανά Βεζένκοφ. Σλούκας αφύλακτος. Τον προλαβαίνει ο Κάουαν. Πίτερς για τον Φαλ. Αδύνατη πλευρά. Γόκαπ αμέσως για τρεις. Ο Ολυμπιακός αλλάζει την άμυνά του τώρα. Είναι μια άμυνα με προσαρμογές. Εύστοχο όμως το τρίποντο από τον Σίμψον. Παίξει πολύ καλή άμυνα συνολικά για τρεις περιόδους. Βεζένκοφα από κοντά στόχισε. Μπολομπόη γράπωσε την μπάλα. Πίτερς. Ο Πίτερς. Ο Γκίκας για τρεις. Αυτός αστοχεί. Ο Βεζένκοφ στο αυτοκαλάθι. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα με Γκίκα και Κοντίτ, όμως η πάσα δεν είναι καλή στη γωνία για τον Σίμψον που τελικά θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του Προμηθέα. Από την άλλη πλευρά τρίποντο και φάουλ τώρα από τον Σίμψον. Του... Όχι, Λάρετε. Πάσα νομίζω ήθελε να κάνει, τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Και δεν δόθηκε, δεν δόθηκαν βολές. Λαρετζάκης. Ωραία πάσα, Πίτερς με ταμπλό. Pick and roll του Λούτζι με τον Μπολομπόη. Ψώνει για το φοβερό κάρφωμα με το ένα χέρι. Άλλο ένα αλλιούπ από τον Ολυμπιακό. Σκορ και θέαμα από τους ερυθρόλευκους. Νωρίτερα ο Λούτζης δημιούργησε. Λαρετζάκης κλείνεται, αδύνατη πλευρά. Ο Λούτζης εκτελεί μέσα. Σίμψον πίσω από το screen, δεν μπορεί να απαντήσει. Μπολομπόη θα χάσει την μπάλα τελικά. Ο Κοντίτ. Κάουαν. Ωραία προσποίηση. Γκίκας από μακριά. Μέσα. 79-57. Νίκος Γκίκας. Αναδημιουργούντων για τον Προμηθέα. Σλούκας με το Μουράτο κολλημένο πάνω του. Πολύ μακριά το πικερόν με τον Μπολομπόη. Σλούκας καθί. Πάσα Μπολομπόη στη γωνία. Ο Λούτζης από το σημείο που το έβαλε και νωρίτερα. Τελικού γιατί μένουν 5,5 λεπτά και η διαφορά δεν είναι διαφορά που μπορεί να ανατραπεί. Rebound. Βολές 11-15 για τον Ολυμπιακό. 2-7 για τον Προμηθέα. Κάουαν. Τανούλης. Φοβάται. Προσποιείται δύο φορές και κόβεται τελικά από τον Μπολομπόη. Παπα-Νικολάου. Φοβερή σκαστή. Είχε περάσει ο Νίκος πλότα στο παιχνίδι. Αυτός έπαιξε άμυνα πάνω στον Πάπας. Από την πλευρά του Προμηθέα.
Γιάνγκ, στόπ από τον Παπα-Νικολάου. Πάπας αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Αυτό στην αδύνατη πλευρά ο Λούτζης δεν δοκιμάζει νέο σου τριών πόντων. Παπα-Νικολάου. Πάπας, ούτε αυτός. Ξανά Παπα-Νικολάου. Ο Πίτερς θα πάρει το σου τριών πόντων και θα ευστοχίσει 90-63 στη φετινή έκδοση, στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού. Τελευταίο λεπτό. Μουράτος με τον Πάπας θα τον νικήσει. Πλώτας. Γιάνγκ αστόχησε. Παπα-Νικολάου στο μακρινό rebound. Τελικά έμεινε περισσότερος χρόνος από ό,τι πιστεύαμε, γιατί βιάστηκε ο Προμηθέας. Θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 92 και τώρα 93 η πόντη του Ολυμπιακού. Οκτώ πόντους, τρία rebound για τον αρχηγό των Ερυθρολεύκων. Ο Προμηθέας δεν θα κάνει την επίθεση. Γιώργος Μπατζόκας, Μάκης Γιατράς, Ολυμπιακός. Πολύ εύκολα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, 93. Προμηθέας όσο άντεξε, όσο είχε δυνάμεις, 65. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στις 9 απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ στο μεγάλο τελικό. Οι δύο ηττημένοι, Κολοσσός και Προμηθέας, στις 5 το απόγευμα, πάλι απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ στον τελικό της Παλιγοριάς διαφημίσεις. Και ερχόμαστε για τις συνεντεύξεις των δύο προπονητών και του πρωταγωνιστή από την πλευρά του Ολυμπιακού και για την αποφώνηση.